Κοιτάξτε, είμαστε στην εποχή που ό,τι και να γίνει φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ και φταίει η κυβέρνηση. Από τον καύσωνα και από τα μπουτελιαρίσματα μέχρι τη χαλάρωση του capital controls και οτιδήποτε άλλο. Βέβαια, αυτή η ιστορία μπορεί να πείθει κάποιους σε τηλεοπτικά στούντιο και σε κουβέντες μεταξύ μας, δεν νομίζω ότι πείθει την κοινωνία. Σε ό,τι αφορά τα capital controls, βεβαίως και βαδίζουμε με συνολικές και συμβολικές κινήσεις στη χαλάρωσή τους. Καταλαβαίνω τους υπολογισμούς, τους άκουσα και νωρίτερα στην εκπομπή σας για το ετήσιο άθροισμα, αλλά δείτε το επίπεδο του μηνός. Σε επίπεδο μηνός και για μία φορά, βεβαίως και έχουμε μία χαλάρωση. Και προχωρούμε στη χαλάρωση των capital controls, η οποία γίνεται ακριβώς επειδή κάνουμε βήματα στην οικονομία και ακριβώς επειδή μπορούμε, αντί να ασχολιόμαστε με θέματα που ασχολείται η αντιπολίτευση, να σχεδιάζουμε το αύριο, να σχεδιάζουμε την ανάπτυξη, να σχεδιάζουμε το μέλλον. Ναι, είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά. Είναι κάτι που συμβαίνει. Όχι, δεν είναι κάτι για πρώτη φορά. Και φαντάζομαι θα δούμε τι θα γίνει όταν θα έρθει και ο ένφια, η δόση του ένφια μαζί με τον φόρο εισοδήματος, έτσι. Τότε. Είναι το ανέκδοτο που πήγα να πω και πριν. Δηλαδή ότι για όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ και για πρώτη φορά επί ΣΥΡΙΖΑ έχουμε το δεύτερο εξάμεινο του έτους, τις πληρωμές του φόρου εισοδήματος, το ένφια, των τελών κυκλοφορίας και όλα αυτά. Πάντα τα είχαμε αυτά το δεύτερο εξάμεινο. Αλλά σε ό,τι αφορά το θέμα. Αλλά είχαν προηγηθεί και κάποιες υποσχέσεις περί κατάργησης του ένφια. Ακριβώς. Θα σας πω και γι' αυτό. Εννοώ. Σε ό,τι αφορά όμως το θέμα γενικά των φορολογικών εσόδων, να σας θυμίσω την υπεραπόδοση που είχαμε το 2016, όταν την ίδια περίοδο πέρυσι, τέτοια εποχή, κάποιοι λέγανε, ακόμα και από αυτό εδώ το στούντιο, ορισμένοι συνομιλητές λέγανε ότι δεν θα καταπετύχουμε και ότι θα πάμε στην ενεργοποίηση του περίφημου κόφτη. Πάμε πολύ καλά και το 2017 και μπορούμε να πάμε καλύτερα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την πληρωμή των φόρων, βεβαίως και υπάρχουν προβλήματα. Αλλά για αυτά να συζητήσουμε. Δηλαδή, να συζητήσουμε για το ότι ξεκίνησε ο εξοδικαστικός μηχανισμός, μια πολύ σημαντική νομοθετική δράση της κυβέρνησης, που πάει πολύ καλά από το αρμόδιο Υπουργείο και την αντίστοιχη γραμματεία. Και εάν μπορέσει και λειτουργήσει το επόμενο χρονικό διάστημα με το σωστό τρόπο και τους σωστούς ρυθμούς, θα σωθούν επιχειρήσεις, περιουσίες, θα σωθεί κόσμο. Ούτε πανηγυρίζουμε, ούτε εφησυχάζουμε. Βλέπουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι η υπερφορολόγηση. Και πάνω στην πραγματικότητα κινούμαστε. Ωραία. Αλλά για εδώ, την υπερφορολόγηση, εδώ, τι θα απαντήσω. Να απαντήσουμε στο προηγούμενο ερώτημα. Εδώ πρέπει να ανοίξουμε μια συζήτηση. Πώς φτάσαμε. Πώς φτάσαμε στην κρίση και πώς φτάσαμε στο 15, στο 16, στο 17. Εμείς αναλαμβάνουμε τις δικές μας πολιτικές ευθύνες. Έχει μιλήσει ο Πρωθυπουργός γι' αυτά. Με μεγάλο πολιτικό θάρρος. Τα δικά μας λάθη, τις δικές μας καθυστερήσεις, τις δικές μας αυταπάτες. Έχουμε μιλήσει γι' αυτά. Και έχουμε μιλήσει μάλιστα και προεκλογικά. Αλλά εδώ πρέπει να καταλάβουμε στην οικονομική κρίση ποιος οδήγησε τη χώρα. Ποιος δεσμεύτηκε για το 2010, από το 2010 μέχρι το 2015 για όλα αυτά. Τα οποία τώρα έρχονται και μας κατηγορούν εμάς. Λέτε υπερφορολόγηση για παράδειγμα. Εμείς δεν αυξήσαμε τη βεβαίωση του ένφια ούτε κατά ένα ευρώ. Βεβαίως γιατί δεν καταφέραμε ακόμα να κάνουμε πράξη την προεκλογική μας υπόσχεση του Ιανουαρίου του 2015, όχι του Σεπτεμβρίου του 2015 που γίνανε οι εκλογές. Λέω του Ιανουαρίου του 2015, με βάση την οποία είχαμε υποσχεθεί αυτό το πράγμα. Αλλά δεν λέγαμε μόνο αυτό τότε, λέγαμε και άλλα πράγματα και κάποιοι παίρνουν μόνο το ένα κομμάτι. Σε ό,τι αφορά όμως το θέμα της υπερφορολόγησης, δεν είμαστε υπέρ της υπερφορολόγησης, είμαστε υπέρ της δίκαιης και αναλογικής φορολόγησης και εκεί πρέπει να γίνει ακόμα πολλή δουλειά.